στο Φεστιβάλ Κανών, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συμμετέχει για πάνω από 25 χρόνια. Παραδοσιακά, κάθε χρόνο, για τουλάχιστον 8 μήνες πριν, ξεκινάει η προετοιμασία της συμμετοχής μας στο Φεστιβάλ. Καταρχάς, υποβάλλουμε τις νέες ταινίες στις επιτροπές των προγραμμάτων του Φεστιβάλ για επιλογή. Και στη συνέχεια οργανώνουμε, αναμένοντας την απάντηση από την Επιτροπή του Φεστιβάλ, οργανώνουμε το ελληνικό περίπτερο. Το ελληνικό περίπτερο περιλαμβάνει την οργάνωση του περιπτέρου, αλλά και τις εμπορικές προβολές, τις προβολές στο μάρκετ της αγοράς των Κανών, με συγχωρείτε. Ενοικιάζουμε την αίθουσα προβολής, στέλνουμε τα υλικά, πληρώνουμε και ετοιμάζουμε στην Ελλάδα όλο το απαραίτητο υλικό που συνοδεύει. Ετοιμάζουμε δηλαδή το διαφημιστικό υλικό, τις μεταφράσεις, τους υποτιτλισμούς, τα demo, μία σειρά υλικών που χρειάζεται για την παρουσία των ταινιών εδώ. Η επόμενη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να έρθουμε σε επαφή με εκπροσώπους άλλων φεστιβάλ και με εκπροσώπους εταιριών διανομής διεθνών, ώστε να κλείσουμε ραντεβού για να τους προτείνουμε και να τους παρουσιάσουμε τις νέες ταινίες. Στην ευτυχή περίπτωση που η Επιτροπή του Φεστιβάλ επιλέξει κάποια ταινία, ξεκινάει μια ιδιαίτερη διαδικασία παρουσίας της ταινίας εδώ, η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά που ζητάει το ΑΛ, σε ό,τι αφορά το διαφημιστικό υλικό, το ενημερωτικό υλικό, τις μεταφράσεις στα γαλλικά, τους υποτιτλισμούς κοπιών, αγγλικά, οργάνωση και εμπορικών προβολών στην ταινία που συμμετέχει παράλληλα. Υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλων για μια ταινία που επιλέγεται από το Φεστιβάλ των Κανών και είναι μια πολύ ευχάριστη και κοπιαστική δραστηριότητα το να πακετάρει κανείς τη καλύτερη δυνατή συμμετοχή της ταινίας στο Φεστιβάλ. Ναι, η περσινή χρονιά ήταν πραγματικά μια εξαιρετική επιτυχία, γιατί η επιτυχία των Κανών είχε προηγηθεί και η επιτυχία του Βερολίνου, που και εκεί υπήρχαν τρεις ελληνικές ταινίες. Φέτος υπάρχει μία μελαγχολία. Δεν έχει να κάνει όμως με την μη συμμετοχή ταινίας στο Φεστιβάλ των Κανών, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατον μια χώρα να εκπροσωπείται κάθε χρόνο, αν και αυτό είναι ο στόχος, αλλά είναι αδύνατον κάθε χώρα, κάθε χρονιά να εκπροσωπείται σε ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ, στο πρώτο φεστιβάλ παγκοσμίως, όπως είναι των Κανών. Η μελαγχολία είναι ένα μικρό της κομμάτι, γιατί πέρσι πραγματικά ζήσαμε κάποιες μοναδικές στιγμές. Μια άριστη συνεργασία όλων των συντελεστών της ταινίας με το κέντρο κινηματογράφου, του παραγωγού, των ηθοποιών, του σκηνοθέτη, ήταν ένα άριστο αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως και η μελαγχολία της οικονομικής κρίσης της χώρας, που την κουβαλάμε, αλλά εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί το ελληνικό σινεμά δεν περνάει κρίση, τολμώ να πω. Το ελληνικό σινεμά προχωράει και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι πάνω σε αυτό. Ήρθαμε πολύ κουμπωμένοι, οφείλω να πω. Εισπράττουμε μία απίστευτη συμπαράσταση που δεν έχει να κάνει με λύπη. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος και κυρίως ο κινηματογραφικός κόσμος, που αν μου επιτρέπετε έχει και μία ιδιαίτερη ευαισθησία, είναι ένας πνευματικός χώρος, έχει μία αντίληψη της πραγματικής κατάστασης στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνονται ότι η πλειοψηφία πληρώνει συνήθως τα λάθη της μειοψηφίας. Μας έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους πάρα πολλοί εκπρόσωποι πολλών χωρών και είναι στο πλευρό μας. Αυτό μας άλλαξε και την ψυχολογία, οφείλω να πω, μέσα σε μόλις 2 μέρες. Ελπίζω να συνεχιστεί.